Με απόφαση των Δημάρχων, μία ώρα αργότερα θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους όλα τα σχολεία των Σερών. Λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και για λόγους προστασίας τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών, νηπιαγωγεία δημοτικά και γυμνάσια και λύκεια θα χτυπήσουν το πρώτο κουδούνι στις 9 το πρωί, αύριο και μεθαύριο. Από αύριο κατευθύνονται, επαναλαμβάνω, μέχρι αυτή τη στιγμή, για να ξεκινήσουν πάλι τα σχολεία 9 η ώρα και αύριο και μεθαύριο. Αυτό βέβαια γίνεται γιατί όπως καταλαβαίνετε κι εσείς έχει να κάνει με τις πολύ ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες οι οποίες επικρατούν τις πρωινές ώρες σε συνδυασμό βέβαια με τα μέτρα τα οποία εμείς έχουμε ως πρωτοβάθμια εκπαίδευση και έχουν να κάνουν με τον αερισμό των τάξεων. Οπότε όπως καταλαβαίνετε ο συνδυασμός αυτός πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και ανοιχτά παράθυρα είναι πραγματικά πολύ δύσκολο για τα παιδιά, ιδιαίτερα αυτής της ηλικίας. Παράλληλα για το Δήμο Σερών, αναστέλλεται η λειτουργία των δύο εσπερινών σχολείων και έτσι αύριο και μεθαύριο τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεδιάσκεψη. Για σήμερα είχαμε μόνο στο Δήμο Αμφίπολης τα σχολεία κλειστά. Συνεχίστηκε η τηλεκπαίδευση στα σχολεία του Δήμου εκείνου. Σε όλα τα άλλα σχολεία ξεκινήσαμε μία ώρα μετά με απόφαση των Δημάρχων. Και στη συνεχή συνεννόηση που έχουμε τώρα μαζί, προσανατολίζονται στο να συνεχιστεί ακριβώς αυτό η μία ώρα μετά δηλαδή και αύριο και μεθαύριο. Επίσης για τα δύο εσπερινά σχολεία που έχουμε, το εσπερινό ΕΠΑΛ και το εσπερινό Γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις, οι σχολά είναι κοντά 11 η ώρα. Η πρότασή μας είναι να συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή η τηλεκπαίδευση. Ναι, όπως και σήμερα που τα σχολεία μας ξεκίνησαν από τις 9 το πρωί και όχι από τις 8, έτσι και αύριο και την Παρασκευή πήραμε την απόφαση λόγω παγετού, λόγω χαμηλών θερμοκρασιών, να ξεκινήσουν τα σχολεία μία ώρα αργότερα. Για να προστατευτούν και τα παιδιά μας και οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι εκπαιδευτικοί, και όλοι οι εργαζόμενοι στην παιδεία για να προφυλαχθούν. Ενημερώσαμε και την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενημερώσαμε και το ΚΤΕΛ, το οποίο θα πρέπει να αναπροσαρμόσει τα δρομολόγια του, ώστε να εξυπηρετηθούν τα παιδιά. Και επίσης πήραμε και την απόφαση για τα δύο εσπερινά λύκεια, τα δύο εσπερινά γυμνάσια τα οποία βρίσκονται και λύκεια που βρίσκονται εδώ στο Δήμο μας, να ανασταλεί η λειτουργία τους λόγω πάλι του ψύχους για όσο καιρό, για αυτές τις δύο μέρες, ούτως ώστε να μην έχουμε προβληματικά. Το βράδυ οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες και καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχουν και περισσότερα προβλήματα. Παράλληλα, ο Δήμαρχος Σερών, κ. Αλέξανδρος Χρυσάφης, τάσεται υπέρ της τηλεκπαίδευσης στα εσπερινά σχολεία των Σερών. Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό, κατέθεσε εγγράφως την πρότασή του στο Υπουργείο Παιδείας, εξηγώντας ότι κύριο μέλημά του είναι η υγεία των δημοτών του. Εμείς συντασσόμαστε επίσης με το αίτημα το οποίο έχει γίνει από τους διευθυντές των εσπερινών αυτών λυκείων για την λειτουργία των λυκείων αυτών μέσω τηλεεκπαίδευσης, γιατί πιστεύουμε ότι από την επόμενη εβδομάδα νομίζουμε ότι θα είναι και επικίνδυνο και για όλους αυτούς και τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς η λειτουργία του σχολείου με τον συμβατικό τρόπο. Και αυτό γιατί οι μαθητές είναι μεγαλύτερης ηλικίας, άρα και υπάρχουν και άτομα σε ευπαθείς ομάδες. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή το πρώτο μέλημά μας είναι η ασφάλεια των πολιτών και των δημοτών μας, κάναμε πρόταση στο Υπουργείο να αποδεχθεί το αίτημα αυτό για τηλεδιάσκεψη στα εσπερινά σχολεία.